Καλησπέρα από το Κάρβουνο. Αναμέτρηση για τον δεύτερο όμιλο της D2. 8η αγωνιστική. Γιουγκοπιάστηκα με ανυπότακτους γαλάτες. Γιουγκοπιάστηκα έχει ρόστερ το 4 τον Κουριέζη, 5 Πατάγια, 7 Παπαγεωργίου, 0 Κορονάκο, 9 Τσάνταλη, 32 Σακαρέλο, 20 Ψαρό. Οι ανυπότακτοι γαλάτες έχουν το 3 του Σιμπιτζή, 4 Ζερμάνοβιτς, 16 Μπετχαβά, 19 Γαλάνη, 20 Φώτου, 24 Λαδάκη, 41 Αντρικόπουλο. Είπαμε τα ρόστερ, θα πούμε τώρα και τις αρχικές πεντάδες. Βλέπω το 9, το 4, το 0, το 5 και το 32 για τη Γιουγκοπιάστηκα. 24, το 4, στο τρίποντο αμυντικό rebound το 7. Το 24, 4, το 20, το 41 και το 3 πρέπει να είναι. Και το 3 για τους ανυπότακτους γαλάτες. Για 3 στο 7, εύστοχο σασί στο 5, εύστοχο τρίποντο το 7. Παπαγεωργίου άνοιξε το σκορ. Εδώ έγινε ένα λάθος, δεν ήταν ποιος το έκανε, έκλεψε το 0 ωστόσο. Γιουγκοπιάστηκα 5 σερί νίκες. Τελευταία επί της Real Madrid 59-51. Οι ανυπότακτοι γαλάτες κέρδισαν εμφατικά τους Flying Celtics 83-69. Λάθος το 5, κλέψιμο το 24 και 2 πόντι για το 24 τον Ελλάδα, ο οποίος δυστυχώς πιάνει τον κεφαλό του. Σε ελπίσουμε να μην είναι κάτι. Θα πει γρήγορα ο Μπετχαβάς με το 16. Μακάρα να μην είναι κάτι, είναι πάρα πολύ νωρίς και στο μάτς, και είναι και κρίμα γενικά να του συμβεί κάτι. Θα συνεχιστεί εδώ πέρα το ματσάκι. Κορονάκος κατεβάζει. Θα πάει μέχρι μέσα μόνος του, θα κερδίσει το φαουλάκι. Φαουλ το έκανε ο Φώτου. Τσάνταλης. Με το 9 εκτελεί για 2, αστοχή rebound το 20. Θα τρέξει ο Ζερμάνοβιτς, ο οποίος μας είπε ότι θα αστοχή για 2 rebound το 4. Αστοχή το 4, αμυντικό rebound το 4, στη Γιούγκο. Ο Ζερμάνοβιτς μας είπε ότι πιστεύει ότι η ομάδα του έχει αυτό που χρειάζεται για να κερδίσει από την Γιουγκοπιάστηκα. Για 3 στο 7, άστοχος, αμυντικό rebound το 41. Δεν μπορεί να βγει στον εφημιδιασμό. Το κάβας θα δίνει στο Ζελμάνοβιτς. Για 3 στο 3. Ασίστ το 4. Τρίποντο το 3. Για τους ανυπότακτους γαλάτες. 3-5 το σκορ. Για 2 το 0 αστοχή, rebound αμυντικό το 20, κάνει λάθος το 20, κλέβει το 5 του Στούκο Πατάγιας. Τσάνταλης με το 9 πάει προς τα μέσα αστοχή για 2, αμυντικό rebound το 41. Τσάνταλης μίλησε για λογαριασμό της Γιουγκοπιάστηκα λέγοντας πιστεύει ότι δεν έχουν καταφέρει κάτι το φοβερό με την ίδια επί των Wolves. Δείχνει ότι είναι θα το πω ας πούμε, δεν έχουν πάρει τα μυαλά τους αέρα. Στην προηγούμενη φάση είχαμε ένα αστροδίποντο για το 4. Αστροδίποντο τώρα το 9. Rebound κανείς, κατοχή θα παραμένει στο Γιουγκοπιάστηκα. Κουριέζης, Τσάνταλη
για 2 το 9 στεκτεύεται το rebound το 4. Θα βάλει το δίποτο, 2 πόντι για τον Πουριέζη. Τον αρχηγό του Γιούγκο θα ισοφαρίσει 5-5. Βάς για 3 με το 16 αστοχή. Το rebound κανείς, κατοχής δώσης θα παραμείνει στους Γαλάτες. Φώτου βγάζει το Ζελμάνοβιτς. Ζελμάνοβιτς πάει προς τα μέσα, αστοχή για 2 με το 4, rebound το 5. Ωραία πάσα στο Ριέζι, assist το 4, καλάθι το 0 για 2 πόντους. Της Γιούγκο 7-5. Το Χαβάς με το 16, αστοχή για 3, το rebound το 4. Θα κάνει λάθος ο Πορέας με το 4, θα κλέψει το Τσορλιάνα ο Ανδρικόπουλος. Αστοχή για 2 το 20. Πάρα θα περάσει εκτός, κατοχή για την Γιουγκοπιάστικα που έχει και το προβάδισμα πλέον με 7-5. Κορονάκος σε άλλο ένα κατέβασμα. Πατάγιας. Κορονάκος δεν εκτελεί. Είχε χώρο, δεν πρόλαβε. Από τον αριστερό αγκώνα θα πάρει το δίποντο. Με το 0 θα αστοχίσει. Επιθετικό ριμπάουντ το 9. Τώρα έξυπνα κέρδισε το φάουλ ο Παπαγεωργίου. Κορονάκος. Ωραία, πάσα στο Τσάνταλι. Για τα φρασικρατήσει τα εκτελέσει τώρα για 2, θα στοχίσει με το 9. Αμυντικό ριμπάουντ το 41, ο Ανδρικόπουλος. Σελμάνοβιτς θα κατεβάσει, να δούμε αν ο Λαδάς θα καταφέρει να επιστρέψει στον αγώνα. Ζελμάνοβιτς, Μπερχαβάς για 3 με το 16 μέσα. Ασίστ το 4, τρίποντο το 16. Έτσι πλήρωση σχεδόν 5 λεπτών, το σκορ γίνεται 7-8 υπέρ των ανυπόταχτων Γαλατών. Κορονάκος πολύ ωραία βγήκε στον Τσάνταλη. Εκείνος κέρδισε το φάουλ. Θα πάει στις βολές. Φάουλ το κάνει ο Ζελμάνοβιτς. Δύο βολές για τον ψηλό της Γιούγκο. Τώρα θα μπει ο Λαδάς με το 24 μέσα. Θα βγει ο Φώτου με το 20. Μπαίνει και με το... να το βρω. Με το 19 ο Γαλάνης. Και βγαίνει με το 4 ο Ζελμάνοβιτς. Δύο βολές για τον Τσάνταλη. Μέσα η πρώτη και ισοφαρίζει με τον πρώτο του πόντο στο μάτς. Είναι λίγο άστοχος τώρα στο ξεκίνημα. Μία στις δύο, αμυντικό rebound το 41 για τους Γαλάτες. 8-8 το σκορ. Λαδάς για 3 στο 3 αστοχή, αμερικό rebound το 5, τσιμικοπιάστηκα. Πατάγιας, Κορονάκος, δεν μπορούσε να εκτελέσει. Θέλει να αποστάρει τώρα το Γαλάνι. Πατάγιας, θα εκτελέσει για 3 με το 5 μέσα. Πρώτο τρίποδο και για τον Πατάγια, πρώτο πόδιο του μάτς, 11-8. Πάλι το προβάδισμα στη Γιουγκοπιάστικα. Σορροπημένο το παιχνίδι τώρα στο ξεκίνημα. Παιχνίδι μας θέλει να βάλει ακόμα ένα τρίποντο. Με το 16 αστοχή, το rebound. Πήρε το 3 και κέρδισε φάουλ, το οποίο θα τον στείλει στη γραμμή των βολών. Δύο αλλαγές τώρα για την Γιούγκο. Έξω το 9 και το 4, μέσα το 32 και το 20. Ξαρός και Σακαρέλος στο μάτς. Μέσα η πρώτη βολή από τον Σιμιτζή. Έχει
πετύχει και ένα τρίποντο νωρίτερα. 2 στις 2. Ο Φώτου με το 20 θα περάσει στη θέση του Σιμιτζή με το 3. Τσάρος θα κατεβάσει. Πατάγιας με επιθετικό φάουλ πάνω στον Λαδά. Στην προσπάθεια του να γυρίσει με το χέρι του έκανε φάουλ πάνω στον γκάρτ των αρχοπαρκών Γαλατών. Λάθος τώρα το 16, κλέψιμο το 7 από τον Γεωργίου. Πρέπει να τρέξουν οι φίλοι, οι γηπεδούς, συγγνώμη. Τυπικά οι γηπεδούς είναι λίγο πιάστηκαν σήμερα. Ψαρός, Πατάγιας σταματήσει τα εκτελέσει με το 5, θα αφαιρθήσει με το rebound το 24. Να δούμε αν υπάρχει κάποια ενόχληση στο πόδι του Λαδά. Τον βλέπω να πονάει. Σφίγγει τα πόδια και παίζει, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο σωστό. Πολύ ωραίο καλάθι το 20. Ο Φώτου 11-12, άλλο ένα προβάδισμα τώρα για τους Γαλάτες. Πολύ ωραίο το καλάθι του. Σακαρέλος για 3 με το 32, αστοχή και το τελικό rebound το 0. Σακαρέλος, άλλο ένα τρίποντο με το 32, πάλι αστοχή, πάλι το τελικό rebound. Τώρα ο Πατάγιας με το 5. Σακαρέλος, πάλι στο 32, τώρα ο Ανδρικόπουλος με 41 θα πάρει το rebound για τους Γαλάτες. Με περίεργο να δω πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί ο Λαδάς με το πόδι του τραυματισμένο. Δεν το πατάει καλά, ωστόσο θα σηκωθεί και θα πετύχει και ο πόδι τους με το 24. 11-14. Αστοχή για 2 με το 7 ο Παπαγεωργίου, το rebound ο Ανδρικόπουλος με το 41. Ο Λαδάς σαν ένα κατέβασμα. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Κορονάκο. Κουριέζης θα μπει στο μάτσες του Πατάγια. Το ομαδικό αυτό ήταν για τους γηπεδούχους. 4 έχουν οι Γαλάτες. Ο Μπετχαβάς με το 16 αστοχή. Το rebound κανείς από το χέρι του Σιμιτζή που ξαναπεράσει το μάτς. Μπήκε τώρα στο μάτς με το 3 στη θέση του Ανδρικόπουλου. Και εγώ δεν το είπα. Παραπέρασε έξω. Σακαρέλης με 32 σκοράρει. Μετά από ασίστ του 22 πόντου το 32. Ασίστ το 20. 1 και 10 για να λήξει το πρώτο δεκάλεπτο, 13-14 μπροστά οι Γαλάτες. Η Γιούγκο τώρα ψέβιασε στον ύπνο και ο Σακαρέλος πέτυχε ένα εύκολο καλάθι. Λαδάς σηκώνεται για 3 με το 24 στο Χ με την rebound το 7. Καλώς τον Κορονάκο. Προσπάθησε αγρή πολύ ώρα τον Πουριέζη. Λάθος το 20, κλέψουμε το 24. 37 δευτερόλεπτα. Πάει προς τα μέσα Λαδάς, θα κερδίσει φάλο τον Ψαρό. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ. Λάθος του διαιτητή. 14 δευτερόλεπτα θα έχουν στη διάθεσή τους οι Γαλάτες. Θα μείνει και μια ολόκληρη επίθεση σχεδόν για τη Γιούγκο. Αρνητικό rebound το 4 επίκειται από το άστοχο τρίποντο του 24. 14 δευτερόλεπτα όλα για τη Γιούγκο. Ψαρός στα 10. Κορονάκος πολύ ωραία με το 0. Περνάει και σκοράρει. Θα λήξει τώρα το 10 λεπτό. 15-14 υπέρ των αρχόντων της Γιουγκοπιάσκας, συγγνώμη. Λοιπόν, ξεκινάει
καθυστέρηση. Άστοχο τρίπο 32. Λοιπόν, 4. Τώρα η Γιούγκο είναι με το 20, με το 0, το 32, το 7 και το 4. Άστοχο τρίπο το 4. Σχετικό rebound 7, λάθος το 7. Κλείψουμε το 16. Ασίστ το 16 και καλά το 41 για τους Γαλάτες. 24, 16, 19, 4 και 41 για τους Αρχόταξους Γαλάτες. Σαρός, τον Βρήτο Πουριέζη με το Λαδά στην πλάτη, γυρίζει αστοχή για 2, με το 4 και 24 το rebound. Έχει κάποιους μορφασμούς ο Λαδάς είναι στο πρόσωπο του. Πετχαβάς, Λαδάς. Πάμε στο Πετχαβά για 3 με το 16. Ο Λαδάς με το rebound 7. Κορονάκος θέλει να τρέξει τώρα οι παιδούχους. Ωστόσο έχουν γυρίσει τουλάχιστον 3 Γαλάτες. Παπαγεωργίου με το 7 για 3 αστοχή. Rebound 24. Αμυντικό. Καλάνης. Καβάς με το 16 αστοχή. Το rebound το 7 από Βαγιοργιού. Κορονάκος Σακαρέλο, πολύ ωραία. Σακαρέλο στον Πουριέζη. Πολύ ωραία. Αλλά άστοχα. Το 4, rebound το 0 επιθετικό. Σαρός με το 20 θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει, rebound το 19. Μεγάλη πάσα στον Ελλάδα, θα στοχίσει με το 24 για 2. Αμυντικό rebound το 20 της Κουκιάστικα. Κορονάκος Σακαρέλος, Πουριέζης. Γύρισε γρήγορα η μπάλα, αλλά δεν εκτέλεσαν οι γηπεδούχοι. 15-16 το σκορ. Υπό την πίεση του Ανδρικόπουλου με το 0 θα στοχίσει για 2. Θα πάρει το 24 το rebound. Σακαρέλος θα κάνει το foul για να σταματήσει τον Λαδά που πάτησε γκάζι κατευθείαν. Σιμιτζής με το 3 θα μπει στη θέση του 16 του Πετχαβά. Ανδρικόπουλος πολύ ωραία στο Σιμιτζή. Θα στοχίσει εκείνης για 2, αλλά θα πάρει το φαουλ, θα πάει στις βολές. Αν βάλει μία, θα πάρει την ασίστ ο Ανδρικόπουλος με το 41. Σιμιτζής έχει 2 στις 2. Την προηγούμενη του επίσκεψη στη γραμμή των βολών. Πουριέζης εκτός πατάγιας μέσα. Θα στοχίσει την πρώτη βολή, τον μάτιασα. Δεν έχει σκοράρει ακόμα. Πάει μέχρι μέσα από Παπαγεωργίου με το 7. Θα στοχίσει πάλι. Λοιπόν, το 3. Θα δάσει πάλι. Θα τρέξει. Πάσε στο Ζελμάνοβιτς με το 4. Θα στοχίσει το 2. Λοιπόν, το 0. Σαρός ζητάει επιτακτικά την μπάλα. Θα βρει πάρα πολύ ωραία τον Παπαγεωργίου στο Σακαρέλο. Αστοχή με το 32. Λοιπόν, το 19. Λαδάς. Μεγάλη πάσα στον Ανδρικόπουλο. Ασίστε 24. Καλά και 41. Και επιτρέψτε μου να πω ότι κοιμήθηκε η άμυνα της Γιούγκο. Ο Ανδρικόπουλος αποθέσει offside, σκοράρει για 2. Κάνει το 15-19. Φάουλ χαμηλά τώρα. Τσάνταλης θα μπει με το 9. Θα βγει ο Σακαρέλος με το 32. Πάει στην επαναφορά, ψαρός. Πατάγιας. Θα σηκωθεί για 2 με το 5, θα στοχίσει το rebound, το 24. Ο Λαδάς. Πατάγιας περνάει, σηκώνεται για 2 με το 24, στοχή.
Ριμπάντο 9 ο Τσάνταλης. Καρός του Παπαγεωργίου που είναι μόνος του. Εκτελεί για 3 με το 7 στο χ. Το επιθετικό ριμπάντο Πατάγιας με το 5. Ο οποίος θα σκοράρει για 2 πόντους. Θα πάρει και το φάου. Από τη λάθος διεκδίκηση του Σιμιτζή. Ήταν ο Γαλάνης βασικά. Τέλος πάντων ο Γαλάνης με το 19 θα βγει, θα μπει ο Φώτου με το 20. Και ο Πατάγιας έχει και μια βολή, ο Μπετχαβάς μπήκε στη θέση του Λαδά, έξω το 24, μέσα το 16. Μέσα και η βολή. Είναι στο τρίποντο για τους πρώτους πόντους του Σιούγκο. Στο δεκάλεπτο, βλέπω τώρα ο Λαδάς να κάτσει και τρώει μπανάνα. Φώτο με το 20 αστοχή για 3, rebound το 9 ο Τσάνταλης. Πολύ ωραία πάσα του Κορονάκου. Ασίστ το 0, καλάθι το 20. Εθνιδιασμός από το πουθενά για τη Γιούγκο. Και θα πάρουν πάλι το προβάδισμα 20-19. Με την καβάση κλείνεται. Πολύ καλή η άμυνα. Θα βρούμε στο Ζελμάνοβιτς. Ο Ζελμάνοβιτς βγάζει έξω τον Φώτου. Συνεχίζεται το μάτς, Μπετχαβάς για 3 με το 16 αστοχή, πάω το 20, καρός, θα σταματήσει όμως, περιμένει όχι, δεν σταματήσει. Παπαγεωργίου τώρα σταμάτησε η επίθεση του Σιούγκο. Τσάνταλης θέλει να ρολάρει πάνω στον Ανδρικόπουλο, θα βρει τον Παπαγεωργίου για 2 με το 7, ασίστ το 9, καλάθι το 7. Μέσα σε διάστημα ενός λεπτού. Τρέχουν ένα σερί 7-0 οι γηπεδούχοι και προσπερνάνε με 22-19. Ζελμάνοβιτς, λάθος το 4, κλέψιμο το 0 και χαρός στον ευνηδιασμό, δεν καλαθέξει. Θα πετύχει το εύκολο καλάθι. Θα δώσει προβάδισμα 5 πόντων στην ομάδα του, time out και επιστρέφουμε. Λοιπόν, 24-3-41-16 για τους Γαλάτες. Στην επίθεση ο Λαδάς από ό,τι βλέπω αλλάζει, δεν νομίζω να συνεχίσει. Λίγη με αυτό, λάθος το 41, κλέψουμε το 20. Θα στοχίσουμε για 2 το 0, αμυντικό rebound το 4 για τους Γαλάτες. Το 0, το 20, το 4, το 9 και το 5 για τη Γιούγκο. Ο Σελμάνοβιτς για 3 με το 4. Ασίστου δεν την είδα. Νομίζω ότι είναι το Σιμιτζής με το 3. Παραλίγο να γίνει κλέψιμο εκεί πέρα. Ψαρός για 2 με το 20 αστοχή με ταμπλό. Θετικό rebound το 9 ο Τσάνταλης αστοχή. Δύσκολο που προσπάθησε. Θετικό rebound το 20 ο Φώτου. Για τους Γαλάτες. Ζελμάνοβιτς στον Φώτου. Θα πάρει και αυτό το τρίποντο με το 20. Θα πηγήσει. Αμυντικό ριμπάν το 4. Ψάρωσε το και γρήγορα. Έχασε την μπάλα. Λάθος το 20, κλέψει με το 16. Για τους Γαλάτες δεν επιτίθεται το Ζελμάνοβιτς. Περιμένει και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Σιμιτζής για 3 με το 3 αστοχή. Ο Κουριέζης με το 4 θα μαζέψει το ριμπάν. Θα περάσει και το κέντρο. Θα αφήσει τον Κοροδράκο και εκείνο στο ψαρό για να οργανώσει την επίθεση της ομάδας του. 2:57 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Τσάνταλης θα στοχίσει με το 9. Με το 20 θα πάρει με την rebound of focus. Σελμάνοβιτς κρατάει, εκτελεί για 3 με το 4. Τώρα δεν θα σκοράρει. Με την rebound το 5 ο Πατάγιας. Το 4 για τη Γιούγκο, 27-22 νομίζω. Παραλίγο να γίνει το λάθος εκεί πέρα. Ανδρικόπουλος, Ζελμάνοβιτς,
Θα εκτελέσει ο Μπεχταράς. Ασίστ το 4 τρίποντο το 16. Time out και επιστρέφουμε 1:50 για τη λήξη. Λοιπόν, επιστρέφουμε 27-25. 1:40 για να λήξει το πρώτο ημίχρονο. Μπροστά η Γιουγκοπιάστικα. Το 0, το 32, το 9, το 4 και το 5 για τους γηπεδούχους. Το 19, το 3, το 20, το 4 και το 16 για τους φιλοξενούμενους. Ακαρέλους με 32, αστοχή για 3. Η μπάντου θετικό που ριέζει με το 4. Ο Ρονάκος. Πάλι στο Σακαρέλο. Θα κερδίσει φάουλ. Αν δούμε αν είναι καλά τώρα. Κάνουμε μια διακοπή και επιστρέφουμε. Λοιπόν, ο Σακαρέλος θα περάσει έξω με το 32. Το 7, το 5, το 4, το 9 και το 0 η πεντάδα του Γιούγκο. Σανταλιστεί να επιτεθεί με το 9. Θα εκτελέσει γιατί θα στοχίσει επιθετικό ριμπάντο ο ίδιος. Και θα σκοράρει το πρώτο του τρίποντο. Ένα λεπτό ακριβώς για να λήξει το πρώτο ημίχρονο. Το σκορ πρέπει να είναι 29-25. Λάθος το 20 κλέψιμο το 7 για τον Γιούγκο. Ο Ρονάκος τον Τσάνταλη από τον αριστερό αγκώνα με το 9 στο 2. Το rebound το πήρε το 4 και ο Πατάγιας του κάνει φάουλ στη συνέχεια. Αυτό ήταν το τρίτο ομαδικό της Γιούγκο. Τρία έχουν και οι Γαλάτες. Έχουν να δώσουν άλλο ένα φάουλ άμα θέλουν οι γηπεδούχοι. Σελμάνοβιτς κρατάει την μπάλα. Μπετχαβάς γυρίζει την μπάλα τώρα. Μπετχαβάς για 3 με το 16 αστοχή. Αμυντικό rebound το 9. Όλος ο χρόνος 11 δευτερόλεπτα είναι για τους Γιούγκο. Πατάγια σας πρόξει την μπάλα στον Παπαγιώργιο. Με το 4 πάει προς τα μέσα. Θα κερδίσει το φάουλ του Σιμιτζή με το 3. Ενώ μένουν 2 δευτερόλεπτα για το πρώτο ημίχρονο. Πουριές θα πάει στη γραμμή των βολών. Στις 2, επιθετικό rebound το 9 και άστοχος και αμυντικός στη συνέχεια το 20, θα λύσει το πρώτο ημίχρονο 30-25 υπέρ το φυσικό πιαστικά. Λοιπόν, εδώ μας θα συνεχίσουμε το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. 19-4-41, 20-16 για Γαλάτες που έχουν την πρώτη κατοχή και ο Σελμάνοβιτς το 4 αστοχή για 3. Επιθετικό rebound το 16 ο Μπετχαβάς. 4-0, 9, 7 και 5 για Γιουγκοπιάστικα. Πάει με τη μέσα στο λιμάνι με τις δύο πόδια από 4. Ξεκινάνε με καλά λάθη λοιπόν οι φιλοξενούμενοι. 30-27. Με το 7 ο Παπαγεωργίου αστοχή. Επιθετικό rebound το Ρονάκος με το 0 σκοράρει. Έχουμε επιθετικό φάουλ. Ρονάκος. 32-27. Πατάγιας θα βρει τον Παπαγεωργίου, γυρίζει η μπάλα. Ο Ρονάκος να πάει μέχρι μέσα, θα βρει το Τσάνταλι με το 9. Ασίστ το 0, 2 πόδια το 9. <Το-> 34-27, στους 7 η διαφορά. Μεγαλύτερη μια στιγμή το μάτς. Θα βάζει για 3 στο σχή με το 16. Με το 9.
Θέλω να τρέξω τώρα, Γιούγκο πιάστηκα. Κορονάκος με το 0. Πατάει γερά και τελειώνει. Το lay up. Στους 9 το μάτς πλέον, 36-27. Έχουν ξεκινήσει πολύ καλύτερα οι λίγοι παιδούχοι. Και είναι έτοιμοι να πανηγύρισουν την έκτη σε ρήτους νίκη. Ζελμάνοβιτς για 3 αστοχή. Το rebound. Τσάνταλης με το 9. Πατάγιας για όλο το χώρο. Θα εκτελέσει για 3 με το 5 θα φύγει. Με το rebound το 16. Πετχαβάς μέχρι μέσα. Για 2 δέχεται τον μπλοκ από το 9. Παίρνει επιθετικό rebound ο ίδιος. Πάλι άστορος διαδίμου το 16, αμυντικό rebound το 5, ο Πατάγιας. Σαντάλης παραλίγο να χάσει την μπάλα. Ρίζεις τον Πατάγια. Και λίγα 2 με το 5 αστοχή. Rebound το 4 ο Ζελμάνοβιτς και τρέχει. Μέχρι μέσα με το 4 και σκοράρει. Τέσσερις πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, όλους από τον Ζελμάνοβιτς για τους Γαλάτες. Πατάγιας έχει χώρο, δεν εκτέλεσε. Ο Ρονάκος στο Τσάνταλι. Ασίστ το 0, 2 πόντου 9. Πολλές συνεργασίες οι δυο τους. Φώτου για 3 μέσα, ασίστ το 4 τρίποντο του 20. Τριάντα δύο. Με το 0 θέλω να γραφέρει για 3. Αμυντικό rebound το 4. Ο Ζελμάνοβιτς θα βρει τον Μπεταβά. Με το 16 θα στοχίσει για 2. Θα πάρει το επιθετικό rebound ο Ζελμάνοβιτς όμως. Και θα ξεκινήσει για 3 με το 4. Κρατάει στο μάτς τους Γαλάτες. Μειώνει στους 3. 38-35. Φτάσαν τη διαφορά στους 9 οι παιδούχοι. 2 σερί τρίποντα όμως. Διαφορά έπεσε στους 6. Στους 3 συγγνώμη. Άστρος για 3 με το 7. Επιθετικό rebound το 9 της γεωργιάστηκα. Άστρος ο ίδιος για 2. Επιθετικό rebound. Ξαναστοχή για 2 και αμυντικό rebound. Ο Ζελμάνοβιτς με το 4. Θα σταματήσει να εκτελέσει πάλι. Τώρα δεν θα σκοράρει. Για 3 θα πάρει ίδιος το επιθετικό rebound. Γαλάνης. Για 3 ο Φώτ με το 20, όχι. Ας το έξε αμυντικό rebound το 7 από Παπαγεωργίου. Με μόνος του τώρα ανεβαίνουν και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του. Τσάνταλης, Πατάγιας. Κορονάκος τώρα θέλει να αποστάρει. Θα βρει πάνω τον Τσάνταλη. Πάλι ασίστ το 0, πάλι. Καλά το 9. Τρίτη φορά σε αυτό το δεκάλεπτο. Αυτή η συνεργασία. Σαράντα, 35. Αστόρος για 2 το 19. Το rebound το πήρε το 7. Και η κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Ο Σιμιτζής με το 3 θα μπει. Θα βγει το 16 με τη Χαβάς. Καρέλος και Ψαρός θα μπουν στο μάτς. Πατάγιας, πάρα πολύ ωραία στον Τσάνταλη. Θα κερδίσει εκείνο στο φάουλ, θα πάει στις βολές. Το φάουλ το κάνει ο Σιμιτζής. Λοιπόν, θα βγει ο Πουριέζης, θα μπει ο Ψαρός. Και μετά τις βολές θα βγει ο Τσάνταλης για να μπει ο Σακαρέλος με το 32. Μέσα το 26 το 4.
Σαν Κορδούλη. Αυτός είναι ο έβδομος πόντος του Τσάνταλη στο δεκάλεπτο. 41-35. 42-35. Τώρα έχουμε time out και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε. 19-4-20, 41-3 για τους Γαλάτες. 0-20-32, 7-5 για τον Γιούγκο. Ζελμάνοβιτς στον Ανδρικόπουλο, 41-2. Το rebound το πήρε με το 7 από Παπαγεωργίου. Ψαρός με το 20-3, αστοχή, rebound, 41. Σεμιτζής. Ωραία, κλείνουμε εκεί πέρα τον Ζελμάνοβιτς. Μπάλα φτάνει στον Γαλάν με το 19-2 και αστοχή. Ριμπάουντ με το 5 ο Πατάγιας. Σαρός στον Πατάγια για 3 με το 5. Αστοχή, ριμπάουντ το 3. Βότου, το ασίστ το 4, 2 πόντου το 20. 3 λεπτά ακόμα για το 3 το δεκάλεπτο. 42-37, δεν τα παρατάνε οι Γαλάτες. Γι' αυτό και είναι ανυπόταχτο ο Παπαγεωργίου για 37 στο κ. Ριμπάν ψηλά ο Ανδρικόπουλος με 41, μόλις το κάνε. Ξέρουμε να τις περάει ένα από 2. Για 3 με το 19 μέσα. Ασίστ το 3. Τρίποντο του Γαλάνη, πρώτη του πόντου στο μάτς. 42-40. Παρά την απουσία του Λαδά, η οποία προέκυψε, οι Γαλάτες ανταποκρίνονται μια χαρά. Παπαγεωργίου για 3. Ούτε τώρα με το 7 αστοχίσε. Το rebound το 5 ο Πατάγιας. Σαρός. Θα παίξει με τον Κορονάκο. Σηκώνει τον Κορονάκο με το 0 αστοχή. Τώρα θα περάσει έξω. Καθηγή για τους Γαλάτες. Αλλαγή, θα μπει ο Τσάνταλης. Γρήγορα, γρήγορα πάλι στο μάτς. Θα βγει ο Παπαγεωργίου το 7, μέσα το 9. Τρέξει, θα βρει τον Κολονάκο. Πολύ ωραία, αυτός το 22 πόντου και 0. 1,5 λεπτό ακόμα. 44-40. Στις δύο κατοχές πάλι διαφορά. Θα μειώσει το Στιτάι αν υποτακτή καλά. Στο Σιμιτζής θα αστοχίσει από πλέον εκεί θέση με το 3. Ριμπάουντ το 32 πήρε ο Σακαρέλος. Κορονάκος περνάει και εκτελεί για 2 με το 0. Σκοράρι, ζητάει και το φάουλ εκεί πέρα. Δεν υπάρχει κάτι. Λιγότερο πλέον από ένα λεπτό. Να δούμε εάν και εφόσον υπάρχει, ποιο θα είναι το πλεονέκτημα της Γιουγκοβιάσκα για το 4ο δεκάλεπτο. Άστοχος για 2 το 3. Rebound ο Γαλάνης με το 9. Ο Τσάνταλ, συγγνώμη. Why not. Ψάρος δεν πιάζεται. Μπορούσε να εκτελέσει να έχει άλλη μια επιθέση λιγοπιάστηκα. Και το κάνανε 30 δευτερόλεπτα. Ψάρος τον Κορονάκο. Σακαρέλος με το 32 για 3. Ασίστ το 0, τρίποντο το 32. Το πρώτο του στο μάτς. 14 δευτερόλεπτα απομένουν. Ένα γρήγορο 7-0 από τους κυβερνούντες πάνω το σκορ 49. 40, πάλι στους 9, ο Φώτου τώρα θα κερδίσει φάλο τον Πατάγια. Ένα δευτερόλεπτο απομένει, αυτό ήταν το δεύτερο ομαδικό.
στην επαναφορά. Πρέπει να εκτελέσουν γρήγορα οι ανυπόπεκτες γαλάτες. Στην επαναφορά ο Ανδρικόπουλος στο Σιμιτζή με το 3. Θα δεχτεί το μπλοκ από τον Τσάνταλ με το 9 και θα λήξει λοιπόν 49-40 το 3ο δεκάλεπτο. Λοιπόν, 9-20-32, 7-4 για γιουγκοπιάστικα, 19-16, 4-41-3 για γαλάτες. Στην άμυνα ζώνης 49-40. Πολύ ωραία η πάσα του Τσάνταλη προς τον Πουλιέζη. Φάουλ του Ανδρικόπουλου, χαμηλά πριν εκτελέσει ο Πουλιέζης. Στους γαλάτες, δεν καταλαβαίνω πως έκανε το λάθος εκεί. Θα πω εγώ το 20 και ας το βρει αυτός θα κάνει στατιστικό. Στους 9 διαφορά 49-40. Για δεύτερη φορά ένα πόντο πριν τους 10 έφτασε διαφορά. Ανδρικόπουλος αστοχή για 2 με το 41. Αμυντικό ριμπάουντ Σακάριλος με το 32. Παπαγεωργίου στον Σαρό. Πουριέζης γυρίζει η μπάλα, φτάνει στο Σακαρέλο με το 32, θα στοχίσει για 3. Επιθετικό rebound το 4. Παραδείγματος την μπάλα πάνω στον Ζελμάνοβιτς με το 4. Και στη συνέχεια της φάσης θα κερδίσει το φάλο του Παπαγεωργίου, θα πάει στις βολές. Το φάλο του Παπαγεωργίου και δεν θα πάει στις βολές. Ανδρικόπουλος στο Σιμιτζή. Αλάνης για 3 με το 19. Έχει τώρα rebound το 9. Μεγάλη πάσα στον Ψαρό, ο οποίος θα στοχίσει για 2 με το 20. Επιθετικό rebound το Σακάλος με το 32. Θα κερδίσει φάουλ στις βολές και έχει την ευκαιρία πλέον η Γιουγκοπιάστικα να ανεβάσει διαφορά σε ψήφιο αριθμό πόντων για πρώτη φορά στην αποψημία αναμέτρηση. Δείχνετε τα συγχαρητήρια από όλους. Ο Σακαρέλος ακολούθησε τη φάση του Ψαρού, πήρε το rebound και τις βολές, έχασε την πρώτη ωστόσο το 32. Βάλει τη δεύτερη. 90-40. Γαλάνης κρατάει ο Ανδρικόπουλος. Καβάς για 3 με το 16. Με το rebound 32. Σακαρέλοβιτς. Παπαγεωργίου στον Τσάνταλη. Πολύ ωραία έρθουμε από πίσω και πήρε την μπάλα. Ασίστ 7, καλά στο 9. Αρκετά άστοχος στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ο Τσάνταλης, ωστόσο έχει πάρει μπρος και ειδικά στο δεύτερο μήχρονο έχει κάνει διαφορά για την Γιούγκο. Παραλίγο να γίνει το λάθος εκεί πέρα από τον Ανδρικόπουλο. Μεγάλη έξω Γαλάνη. Τελμάνοβιτς για 3 με το 4. Όχι, ο Τσάνταλης πάρει το rebound. Δεν έχουμε λάθη στα τσίλου για να πούμε τον MVP, αλλά πάει για MVP ο Τσάνταλης. Πουριέζης θα βρει τον Τσάνταλη, αυτός θα βγάλει στο Σακαρέλο για 3 στο 32, αστοχή, rebound το 19 των Γαλατών. Πολύ ωραία, έξω για 2 με 41 ο Ανδρικόπουλος, το μπλοκ από το 7 και το αμυντικό rebound. Παπαγεωργίου Σαρός Σακαρέλος, 6 δευτερόλεπτα ακόμα, ο Γαλάνης ασίστ 32, 2 πόντου 9. Στους 14 πλέον διαφορά, 54-40. Οι Γαλάτες δείχνουν να έχουν ξεμείνει απολύσεις. Ο Καβάς για 3 με το 16, ούτε τώρα με το rebound το 20. Πάσε στον Παπαγεωργίου, Παπαγεωργίου στον Πουριέζη. Θα στοχίσει αυτός για 2 με το
Γεωργίου για 3 μέρες. Ασίστ το 20, τρίποντο το 7. 57-40 και time out. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ πέρα. 20-32, 9-4 και 7 για τη Γιούγκο. 2 πόντια από το Φώτη με το 20, επιτέλους. Πρώτη πόντια των Γαλατών στο δεκάλεπτο. 6 λεπτά ακόμα. 19-41, 20-16 και 4 για τους Γαλάτες. Ο Γεωργίου θα βρει τον Τσάνταλη. Τσάνταλη στάς το χύση. Rebound, κανείς. Κατοχή θα παραμείνει στη Γιούγκο. Δεν έχει να λέει, άμα θα έρθει ο άλλος να κάνει ένα μητέρα του. Κορίτσια, πάρτε μάσκα. Θα συνεχίσουμε, πολύ ωραία, η μπάλα φτάνει στα Σακαρέλο, ασίστ το 20, 2-32. Λιγοστεύει ο χρόνος, λιγοστεύουν και οι ελπίδες για τους Γαλάτες. Πρέπει να αποδώσουν καλύτερα στα υπόλοιπα 5,5 λεπτά. Άστοχο τρίποντο του 41, το rebound του Τσάνταλης μακριά. Το 9, Σακαρέλος στον Ψαρό, Ψαρό στον Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου στον Ψαρό, ασίστ το 7, καλάθι το 20. Πλέον παίζουν πιο ελεύθερα οι γηπεδούχοι. Έχουν πάρει μεγάλη διαφορά, 61-42 έχει το νέο σκορ. Φαίνεται στις κινήσεις τους, στον τρόπο που πασάρουν. Βέθηκα βάστα στο κλείσμα το 16 για με την κορυμπάνω το 32. Θα κάνει ένα τέτοιο διάστημα κιόλας, ο Ψάρος όμως βιάζεται. Θα κάνει το λάθος με το 20. Θα σαν του Παπαγεωργίου. Καταρχή για τους Γαλάτες πάλι. 4-47. Καβάς τον Ανδρικόπουλο, έχει το Σακαρέλο στην πλάτη του, θα γυρίσει με τις 41. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα, αμυντικό ριμπάν το 9. Έχει τον έλεγχο του μάτς Γιούγκο. Δεν δείχνουν ικανοί οι φιλοξενούμενοι να κάνουν παραφορά. Άλλο ένα τρίποδο τώρα, Σαρός με το 20, ασίστ το 32. 4 λεπτά ακόμα, στο σύν 22 πλέον η αναμέτρηση για πρώτη φορά. Αυτό ήταν το δεκάλεπτο που έκρινε τα πάντα, άστοχο το 19, αμυντικό ριμπάουντ το 7. Μουριέζης, θα γίνει το λάθος από τον Ψαρό με το 20, θα κλέψει ο Πετχαβάς. Συνέχεια θα χάσει ο Πετχαβάς με το 16, θα κλέψει ο Μουριέζης με το 4. Παρά λίγο τώρα ξανακερδίσει την μπάλα ο Πετχαβάς. Παπαγεωργίου με το 7 για 3, αστοχή. Επιθετικό rebound που ρίζει με το 4, θα βρει τον Τσάνταλη. Αστοχή για 2 με το 9. Όλο επιθετικό rebound, άστοχο πάλι επιθετικό rebound ο Τσάνταλης. 3,5 λεπτά, λιγότερα από 3,5 λεπτά. Παπαγεωργίου. Θα χρεωθεί με το λάθος ο Μπουριέζης, καθώς η μπάλα θα μείνει στα χέρια του στη λήξη. Αλλαγές μέσα το... Έχουμε time out και μετά αλλαγές, θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, το 0, το 32, το 9, το 5 και το 7 είναι η Γιούγκο. Μετά τις αλλαγές, χωρίς αλλαγή οι Γαλάτες. Αστοχή για 2 το 19, αμυντικό rebound το 9. Δηλαδή έχουμε 4, 16, 20, 19 και 41 για τους Γαλάτες. 2 και 50 ακόμα για να λήξει το μάτς. Παπαγεωργίου δεν θα εκτελέσει. Πατάγιας θα γίνει λάθος. Λάθος το 5, κλέψουμε το 19. Ωραία, ο Πετχαβάς κρατάει. Πάει μέχρι μέσα και τελειώνει η φάση. 2 πόντι για τον 16. ...64-44. Μόλις 4 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο με τους Γαλάτες. Πατάγιας, αστοχή ο Τσάνταλης με το 9, επιθετικό ριμπάουντ ο ίδιος.
Ο Τάγιας με το 5 εκτελεί, ασίστ το 0, 2 πόντους το 5. Δύο λεπτά ακριβώς πλέον. Ζελμάνοβιτς για τρεις μέσα. Ασίστ το 20, τρίποντο το 4. Διαδικαστικά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Ότου μέχρι μέσα με το 20 αστοχή. Επιθετικό rebound ο Ανδρικόλου με το 41. Αστοχή αμυντικό rebound το Τσάνταλης με το 9. Μεγάλη πάσα στον Παπαγυρίου. Άστοχος για 2 με το 7. Rebound το 19 ο Γαλάνης. Ζελμάνοβιτς τον Φώτου για 2 με το 20. Σκοράρει ασίστ το 4. 2 πόντι του 20. Ένα λεπτό. Καλά τους απαιτήθουνε η συγγνώμη και η υποβιάστηκα να κάνει την έκτη σερή νίκη της. Θα ανέβει στο 6-1. Γαλάτες θα πέσουν στο 3-5. Μπάλα στον Γαλάνη με το 9, ο οποίος θα στοχίσει για 2. Περιμένω το 41 ο Ανδρικόπουλος. Ζελμάνοβιτς, μεγάλη πάσα προς τον Φώτου. Παπαγεωργίου θα βγάλει την μπάλα εκτός για να μην δεχτεί ομάδα του εθνιδιασμού. Γαλάνης για 3 με το 19, αστοχή στις περιμπάνω το 20. Ανδρικόπουλος με το 41 σηκώνεται, κερδίζει φάουλ, θα πάει στις βολές. Τα 8, 49, πάρα με 49. Μία στις δύο, Ανδρικόπουλος. Το στις δύο δευτερόλεπτα, δεν ξέρω αν θα εκτελέσουν την Πεδούχη. Δεν νομίζω ο Πατάγιας θα αφήσει απλά την μπάλα στον Παπαγεωργίου, αυτό να αφήσει να σκάσει. Νίκη λοιπόν για την Γιουγκοβιάστικα, 68-50. Δέρμπι ήταν για τρία δεκάλεπτα το μάτς. Στο τέλος το καθάρισαν οι γηπεδούχοι και πήραν την εύκολη νίκη. Καλό βράδυ από το Κάρβουνο.